ΑΝΕΛ, ναι. Δεν είμαστε πλειοψηφία. Δεύτερον, θα πρέπει τα άλλα τρία τουλάχιστον κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, το ΚΚΕ έχει μια άλλη γραμμή, η Χρυσή μια άλλη γραμμή, θα πρέπει να συνεννούν σε αυτά τα μέτρα που θα θέλει να κάνει. Και εδώ υπάρχει, εντοπίζεται το κομβικό σημείο της διαφοράς. Δηλαδή, αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει για να απαλύνει αυτό το, το μνημόνιο. Λοιπόν, κυβέρνηση που δεν έχει ούτε καν τους 120, δεν έχουμε ξαναδεί στα ελληνικά κοινωνιστικά χρονικά, από τον εμφύλιο και ύστερα. Πολλοί φοβούνται τις εκλογές. Οι πιο ομαλές... Είναι μια μόνιμη όμως αναταραχή, ναι, μια μόνιμη αστάθεια. Κοιτάξτε κάτι. Θα σας πει κάποιος. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι πολύ πιο μπροστά από ό,τι είμαστε εμείς. Η μόνη πηγή σωστών λύσεων και δίκαιων και δημοκρατικών λύσεων είναι η εκλογική διαδικασία στις κοινωνιστικές δημοκρατίες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Εγώ καταλαβαίνω το πολιτικό πρόβλημα από τη μία πλευρά. Σας κατηγορεί βεβαίως η αντιπολίτευση ταυτόχρονα ότι το δικό σας κομματικό πρόβλημα το κάνετε πρόβλημα της χώρας. Κοιτάξτε κάτι. Απ' την άλλη, θα σας πει κάποιος όμως, κύριε Μανιέ, ορθολογικά σκεπτόμενος, ότι θα γίνουν εκλογές. Ωραία. Δεν θα έχει κανείς πλειοψηφία κατά πάσα πιθανότητα. Όποιος και να είναι πρώτο κόμμα δεν θα έχει πλειοψηφία. Ωραία. Τι θα γίνει μετά, λοιπόν, θα χρειαστεί να γίνει μια κυβέρνηση εργασίας. Δεν την κάνετε από τώρα να γλιτώσουμε τη διαδικασία. Στο πρώτο πράγμα. Με σαφήνεια και με ξεκάθαρο τρόπο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που άκουσα, δεν ξέρω από το ποτάμι, υπάρχει εκπρόσωπο, θα μας πει, είπαν ότι εμείς ψήφο εμπιστοσύνη δεν θα δίνουμε σε αυτήν την κυβέρνηση. Άρα είναι σαφές. Να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται καν ούτε και η διαδικασία να πάει κόμμα-κόμμα-κόμμα, όπως λέει το Σύνταγμα. Ναι. Μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να τους καλέσει όλους, να δει, βγάζετε την κυβέρνηση. Όχι, πάμε για εκλογές. Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ενδεικτικό. Του τι θέλει ο κόσμος. Του τι θέλει ο κόσμος. Και έτσι θα πορευτεί η βουλή που θα προκύψει. Δεν έχετε άδικο, αλλά σκέπτομαι να σας το θέλω. Μισό λεπτό να απαντήσετε. Η ψήφος εμπιστοσύνης δεν θέλει 151 βουλευτές. Η πρόταση μορφής θέλει 151. Λέω όμως, σκεφτόμουν κάνοντας ένα συνδυασμό μιας κατάστασης που ζούμε τον τελευταίο πολύ καιρό. Και τι θα αλλάξει σε σχέση με την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος, ας πούμε, του μεταναστευτικού. Να σας πω ένα θέμα που κυριαρχεί αυτές τις μέρες και με το τρομακτικό κοινωνικό πρόβλημα. Τεράστιο. Πείτε μου τι θα αλλάξει, άμα γίνουν εκλογές, πώς θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα όλο αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, με τους χιλιάδες ανθρώπους που ταλαιπωρούνται, τις κοινωνίες που πιέζονται κτλ. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει την Ελλάδα και όχι μόνο την Ελλάδα. Ταλανίζει όχι, εντάξει, αλλά εμείς θέλουμε να το διαχειριστούμε εδώ. Εμείς θέλουμε να το διαχειριστούμε εδώ. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τον αρμόδιο επίτροπο. Έχουμε και την τύχη να είναι Έλληνας ο κ. Αβραμόπουλος, πολύ σοβαρός πολίτικος. Και γίνεται μια προσπάθεια αντιμετώπισης από κοινού αυτού του προβλήματος. Δεν είναι ένα πρόβλημα που το γέννησε η Ελλάδα, όχι, λέω, αλλά οφείλει να το λύσει, μπορεί στο συγκεκριμένο πρόβλημα να μην αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, οι ίδιες προσπάθειες θα γίνονται. Πολλοί λένε ότι μια άλλη κυβέρνηση, με μια άλλη σύνθεση, μπορεί να λύσει καλύτερα, να το χειριστεί, να το διαχειριστεί, καλύτερα. Αυτό θα αποδειχθεί. Είμαστε. Δεν είναι από τα προβλήματα που είναι εύκολο. Να τα ξεκινήσουμε την κουβέντα πάντως. Μην το κάνουμε όπως άκουγα σε ένα άλλο κανάλι. Λαθρομετανάστες στην Ελλάδα έρχονται και στην Ιταλία πάνε 10.000 ψυχές. Όταν έρχονται στην ψυχές Ελλάδα. Ψυχές είναι και στην Ελλάδα. Ψυχές είναι, το ξέρω πως το ξέρετε και συμφωνείτε, αλλά δεν μπορεί να τους βλέπουμε σαν Έλληνες αντιπολιτευόμενοι ότι είναι λαθρομετανάστες στην Ελλάδα και ψυχές. Πάνε στην Ιταλία. Ψυχές είναι που έρχονται και πρέπει. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το θέμα μας παραμένει. Το πρωί, άκουσα το πρωί στις ειδήσεις ότι βγήκε μια ανακοίνωση από την ΗΠΑ αρμοστία για τους πρόσφυγες, ότι προς το παρόν καλά χειρίζεται η χώρα αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ένα ζήτημα με τα σύνορα πάνω. Συγγνώμη, αλλά μια άλλη δήλωση ακούσαμε χθες στα δελτία ειδήσεων από εκπρόσωπο της ΗΠΑ της αρμοστίας και δεν ήταν καθόλου κολακευτική για την κυβέρνηση. Αυτή που άκουσα εγώ το πρωί στις ειδήσεις ήταν για τους, ότι εγκατάσταση... Για τους χώρους, για τις εγκαταστάσεις. Για τους χώρους κλπ. Η ιστορία των σύνορων έχει ένα θέμα. Τώρα, συγγνώμη, αλλά ο Ελαιώνας χθες ήταν ένα θέατρο για επικοινωνιακούς λόγους και νομίζω ότι δεν περιποιεί η τιμή το να πάνε τέσσερις υπουργοί για να δώσουν μια παράσταση τη στιγμή που έχουμε ένα τόσο εκρηκτικό πρόβλημα. Το πρόβλημα, εγώ να επιμείνω λίγο επίσης, στο πολιτικό, διότι το πολιτικό, εννοώ όχι το εκλογικό το πολιτικό, διότι το πολιτικό πρέπει να δίνει απαντήσεις σε αυτά τα προβλήματα. Και επειδή επί του οικονομικού κληθήκατε να δώσετε αρέσει, δεν αρέσει, συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, έχει σημασία.
κληθήκατε να δώσετε μια απάντηση μέσω των ψηφοφοριών στη Βουλή. Αναρωτιέμαι γιατί, πού βρίσκονται οι διαφωνίες. Δεν το λέω γιατί ότι είστε τα ίδια κόμματα. Αλλά αν έχεις συναποφασίσει ένα κοινό οικονομικό πλαίσιο για τα μέτρα που θα πάρθουν, με βάση το μνημόνιο εννοώ, για τα μέτρα που θα πάρθουν, τα προαπαιτούμενα, τους εφαρμοστικούς νόμους κτλ. Και ταυτόχρονα υπάρχουν και μια σειρά προβλημάτων άμεσης αντιμετώπισης που η οποιαδήποτε αλλαγή στους συσχετισμούς δεν νομίζω ότι θα δώσει και άλλη απάντηση. Καλή ώρα το μεταναστευτικό. Ψάχνω να βρω το λόγο για τις εκλογές. Σας το λέω εγώ που είμαι υπέρ των εκλογών. να δείτε οι άνθρωποι της οικονομίας πώς ψάχνουν το λόγο για εκλογές. Γιατί αυτή τη στιγμή παρακαλάνε όλοι να υπάρξει μια σταθερότητα. Πώς θα υπάρξει σταθερότητα, εσείς ψηφίζετε? Προσέξτε. Νομίζω ότι εδώ στην εκπομπή σας πριν από 1-1,5 μήνα έλεγα ότι δεν μπορεί ένα κομματικό πρόβλημα να γίνει εθνικό πρόβλημα. Και δυστυχώς αυτό βιώνουμε. Πλειοψηφία υπάρχει στη Βουλή. Πλειοψηφία για τα επίγοντα, τα αναγκαία, αυτά που είναι άμεσης πρώτης προτεραιότητας, υπάρχει και είναι η ευρύτερη πλειοψηφία που έχει δει η Ελληνική Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 222 βουλευτές στην τελευταία ψηφοφορία. Δεν είναι όμως πλειοψηφία διακυβέρνησης. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή δεχόμαστε και το δέχτηκε και ο Πρωθυπουργός και επιτέλους ότι παιδιά, τα παραμύθια τελειώσανε. Αυτά είναι τα πραγματικά. Αυτό είναι το πραγματικό.